έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο έναν υπέροχο άνθρωπο με ένα υπέροχο ζώο. Είναι ο κύριος Ζώτος, Χρήστος Ζώτος, ο οποίος έτρεξε και χθες. Έχει απώλεια όρασης και έτρεξε χθες στο μαραθώνιο παρά με τη Μελίτα. Η Μελίτα είναι ο σκύλος οδηγός. Εδώ κοντά μας σε πολύ λίγο. Ένα βλέμμα, ας πούμε. Είναι βγαίνουμε. Είναι. Κύριε Ζώτε, να πω στις φίλες και στους φίλους. Πώς να σας περιγράψω τώρα όλα αυτά τα ωραία που έζησα στο διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, είναι κοντά μας ο κύριος Ζώτος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με απώλεια όρασης, δεν βλέπει. Και δίπλα του είναι ένα υπέροχο σκυλί, η Μελίτα, που είναι σκύλος οδηγός. Θα τον δείτε σε λίγο, θα τη δείτε και τη Μελίτα. Και ρωτούσα στο διάλειμμα τον κύριο Ζώτο, ο οποίος έτρεξε και χθες στο μαραθώνιο και θα μιλήσουμε και γι' αυτά στην πορεία, παρέα με τη Μελίτα, την οποία τη βλέπετε, αυτό το πανέμορφο σκυλί. Ρωτούσα τον κύριο Ζώτο καταρχήν αν ήταν άνθρωπος που έβλεπε και έπαψε να βλέπει, αν γεννήθηκε τυφλός. Και κύριε Ζώτο, μου είπατε ότι βλέπατε. Ναι, βεβαίως. Σε ηλικία 13, μάλλον πριν 13 χρόνια, έχω φτάσει στα πλαίσια αυτά τώρα με την απόλυτη με την ολική. Άρα βλέπατε μέχρι πριν από 13 χρόνια. Έβλεπα κανονικά, εργαζόμουν όπως όλοι οι άνθρωποι. Φυσικά το πρόβλημα της πάθησής μου είχε μια εξελιχτική πορεία μείωση της οράσεως. Ήταν μια εκφύλιση του οπτικού πεδίου και του... Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σιγά σιγά να μειώνεται η όραση. Οπότε έφτασε και στα πλαίσια αυτά. Κύριε Ζώτο, θα το πω ευθέως, όπως το είπα και στο διάλειμμα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας, δηλαδή προσπαθώ τώρα να μπω εγώ στο δύσκολο κομμάτι της ζωής ενός ανθρώπου που έβλεπε και στην πορεία δεν βλέπει. Δηλαδή πώς όλη αυτή η τράπεζα εικόνων, υλικών, πραγμάτων δεν υπάρχει πια στα μάτια του. Πώς παλεύεται μετά η ζωή? Μετά η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι σίγουρο ότι θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει κανείς να προσαρμοστεί. Εμένα προσωπικά μου... χρειάστηκε γύρω στους 6 μήνες να μπορέσω να επανέλθω ως άνθρωπος ενεργός. Είχα 6 μήνες κατάθλιψη, είχα φτάσει 135 κιλά, αλλά ένας θάνατος κάποιου συγκεκριμένου φίλου με συγκλώνησε και είπα ότι εσύ πλέον ζεις, οπότε πρέπει να ζήσεις. Και εκείνο που με σήκωσε και με έβγαλε πάλι στην ενεργό ζωή είναι η αγάπη μου για τον αθλητισμό. Όταν ανακάλυψα ότι υπάρχει ειδικός αθλητισμός, την επόμενη μέρα ένα σάκο στην πλάτη και βγήκαμε στους δρόμους και στα γυμναστήρια. Πριν, τι όμορφη που είναι η Μελίτα, η οποία σας το είπα και πριν, σας κοιτάζει όταν της μιλάτε μέσα στα μάτια. Η Μελίτα είναι πάντα το βλέμμα της μέσα στα μάτια μου. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ελέγχει το οτιδήποτε κάνω για να είμαι εγώ ασφαλής. Αυτό το βλέμμα που βλέπετε, σε εγώ πρώτα, συγγνώμη, είναι γιατί πάντα με προστατεύει. Μελίτα, τώρα κάνω έτσι ένα άλμα από εκεί που είχαμε μείνει, αλλά θα επιστρέψουμε να σταθούμε λίγο στη Μελίτα που τη βλέπουμε τώρα. Η Μελίτα πώς βρέθηκε στη ζωή σας? Είναι ένας σκύλος οδηγός που σημαίνει ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί για να μπορεί να μετακινείται ένας άνθρωπος που δεν έχει την όρασή του. Βεβαίως. Η Μελίτα βρέθηκε στα χέρια μου πολύ απρόσμενα. Όταν έκανα αίτηση για να αποκτήσω ένα σκύλο οδηγό, δεν περίμενα ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυτό το όνειρο ζωής θα υλοποιηθεί. Υπάρχει το Κέντρο Σκύλων Οδηγών Ελλάδος, το οποίο έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα από το 2008 να εμπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε σκύλους οδηγούς στην Ελλάδα. Φυσικά είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Το κέντρο στηρίζεται από όλους τους φορείς της τυφλότητος. Φαντάζομαι στόχος είναι να έχουν κάποια στιγμή όλοι οι τυφλοί από μια Μελίτα. Ο στόχος είναι να έχουν από μια Μελίτα όχι μόνο οι τυφλοί, αλλά και κάποιες άλλες ανεπηρίες. Διότι τα σκυλιά δεν είναι μόνο για τους τυφλούς. Μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες ανεπηρίες, σε θέματα ακοής, με προβλήματα ακοής, με προβλήματα αυτισμού, με άνθρωποι που έχουν ακροτηριασμούς. Και αυτό είναι ο μεγάλος στόχος και ο μεγάλος σκοπός του κέντρου. Όμως, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα, ξεκινήσανε πρώτα με το θέμα της τύφλωσης, για να μπορέσουμε, για να είμαστε όλοι και okay, σιγά σιγά. Να κάνετε μια αρχή, μια δηλαδή. Μια αρχή, να μπορέσει και ο κόσμος να προσαρμοστεί. Να μπορέσει ο κόσμος να προσαρμοστεί στην έννοια του σκύλου. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Οι σκύλοι οδηγοί γενικότερα στον κόσμο λειτουργούν εδώ και 70-80 χρόνια. Εμείς ουραγίως συνήθως. Εμείς έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Είπα προηγουμένως ότι τρέξατε χθες στο μαραθώνιο. Μελίτα, όμορφη μελίτα. Φοράει ένα ειδικό γυλαίκο καταρχήν η μελίτα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό το γυλαίκο σημαίνει ότι όταν φοράμε το συγκεκριμένο γυλαίκο με την λαβή, εργαζόμαστε. Η μελίτα όταν προσφέρει τις εργασίες, καταρχήν όταν βλέπει το γυλαίκο αυτό, η ουρά της είναι στα ουράνια. Σημαίνει ότι χαίρεται, θέλει να προσφέρει εργασία, αγαπάει αυτό που κάνει. Όταν λοιπόν δουλεύουμε φορώντας το γυλαίκο αυτό, σημαίνει ότι δεν επιτρέπουμε να έχουμε καμία επαφή, κανένα χάδι με άλλους ανθρώπους, κανένας αποπροσανατολισμός από την δουλειά που κάνουμε και έτσι δεν επιτρέπεται να τα χαϊδεύουμε και να τους μιλάμε. Συνεπώς, ναι. Μελίτα, κάτω, προφανώς είναι τώρα λίγο εδώ ο χώρος. Αυτό ήθελα άγνωστος, να πω. Είναι ο χώρος άγνωστος ακριβώς, και αισθάνεται ανασφάλεια. Λογικό και από ό,τι βλέπετε έρχεται επάνω μου και αυτό σημαίνει ότι το κάνει για τη δική μου προστασία. Άρα αυτή η συμπεριφορά δεν είναι γιατί έχει τρομάξει η ίδια, είναι ότι νιώθει ένα άγνωστο περιβάλλον. Βλέπει ένα άγνωστο περιβάλλον, το οποίο θα μπει τελείως απότομα, δεν το μύρισε, δεν το ανίχνευσε, για να ξέρει ότι υπάρχει σιγουριά, αλλά από ό,τι βλέπετε βάζει το μουσουλάκι της επάνω στο πόδι μου, το μάτι της θα πρέπει να είναι σε μένα. Σας κοιτάζει μέσα στα ακριβώς. Μάτια, κύριε Ζώτο, μέσα στα μάτια. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι εγώ αυτή τη στιγμή σε προστατεύω. Έτσι. Φοβερό είναι. Είναι λαμπραντόρ, να πούμε, η μελίτα. Είναι λαμπραντόρ, ναι. Retriever, και αυτό είναι μια επιλογή του Κέντρου Σκύλων Οδηγών Ελλάδος να φέρουμε στην Ελλάδα Labrador, τα οποία εκπαιδεύονται εδώ. Έτσι, πολύ είναι, σημαντικό είναι, και πολύ σπουδαίο. Είναι μια ιδιαιτερότητα του Κέντρου, διότι όταν το Κέντρο ξεκίνησε και αποφάσισε, βασικά υπήρχε μια σκέψη να φέρουμε σκυλιά εδώ και πάρα πολλά, 12 χρόνια το παλεύουμε αυτό. Αλλά δυστυχώς οι φορείς, οι κρατικοί δεν... Πάμε με τον αραμπά, κύριε Ζώτο. Δυστυχώς, όλα αυτά τα θέματα που είναι θέματα ζωής και ουσίας δεν αγγίζουν κάποια αυτιά. Δεν αγγίζουν, δεν είναι κάτι που πουλάει και οπότε δεν υπήρχε θέμα. Να ρωτήσω κάτι. Χθες τρέξατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πόσο δύσκολο. Στο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Τι είπα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν πειράζει. Να με συγχωρείτε. Στον κλασικό μαραθώνιο. Πόσο δύσκολο ήταν? Μία διευκρίνηση. Χθες εγώ προσωπικά έτρεξα στα 5 χιλιόμετρα. Δεν μπόρεσα να κάνω το μαραθώνιο, διότι το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου είχα εκπαίδευση με τη Μελίτα, καθημερινή εκπαίδευση, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορώ εγώ να κάνω την προπόνησή μου, γιατί ένας μαραθώνιος θέλει τεράστια προπόνηση, και έτσι αποφασίσαμε να κατέβουμε μόνο στα 5 χιλιόμετρα. Εκείνο που έκανα με τη Μελίτα, γιατί τώρα μαθαίνουμε ένας τον άλλον, και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμμετάσχει η Μελίτα και στα 5 χιλιόμετρα, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τρέξαμε τα τελευταία 300 μέτρα, δηλαδή έξω από το Καλλιμάρμαρο. Με περίμενε εκεί η Μελιτούλα μου. Την επήρα, μπήκαμε μέσα στο Καλλιμάρμαρο, τρέξαμε και πάντα το βλέμμα της ήταν μέσα στα μάτια μου. Τερματίσαμε κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Της είχα άπλετη εμπιστοσύνη. Βασικό. Να ξέρετε πού πατάτε. Είναι τα πόδια σας και τα μάτια σας. Είναι τα μάτια μας. Είναι συνέχεια του εαυτού μου πλέον η Μελίτα. Όταν κυκλοφορούσα με τον μπαστούνι, πάντοτε υπήρχε μια μικρή ανασφάλεια. Τώρα βλέπουμε, με συγχωρείτε πολύ, που είπα πριν Ολυμπιακούς Αγώνες, να πω ότι είχατε επιλεγεί να λάβετε μέρος στην Ενελλάδη Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία, που έγινε στα πλαίσια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι της Ρωσίας το Φεβρουάριο ακριβώς. του 2014 είναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν να πούμε ότι η Μελίτα είναι ο πρώτος σκύλος οδηγός που συμμετέχει σε Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς νιώθετε. Τα συναισθήματα δεν μπορούν να τα περιγράψεις, αν δεν τα βιώσεις. Πάντα ήμουνα με ένα δάκρυ στα μάτια, τα οποία προσπαθούσα να το καλύψω, να μην φαίνεται. Διότι αντιλαμβάνεται τα πάντα. Αν σας δει λυπημένο, αν σας δει δακρυσμένο, τι κάνει? Ναι. Τι να πω, κύριε Ζώτο, τώρα? Συγγνώμη για τη συγκίνησή μου, αλλά... Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να είναι δίπλα μου, να μου δείχνει την αγάπη της για όση ώρα χρειαστεί. Δίπλα μου, με μια τεράστια γλώσσα που έχει, γιατί ο σκύλος ο μόνος τρόπος που μπορεί να σου δείξει την αγάπη του
είναι με τη γλώσσα. Έτσι. Μας κάνει μπάνιο με τις ώρες. Δηλαδή μπορεί να με φυλάει παντού, 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 μέχρι να με δει εγώ να ηρεμήσω, να είμαι οκ. Okay. Φοβερό είναι πως μας το περιγράφετε και μας περιγράφετε τον κόσμο σας τώρα, κύριε Ζώτα, τη δική σας πλευρά της ζωής. Ο κόσμος μου έχει αλλάξει ριζικά από όταν εγώ πήρα τη μέλη στα γύρια μου τη Μελίτα. Mm-hmm. Καταρχήν αισθάνομαι τρομερή ασφάλεια στον δρόμο, μεγάλη ανεξαρτησία και απόλυτη σιγουριά. Δεν θα τον πλησιάσω τον κύριο Ζώτα, Μελίτα. Μην ανησυχείς. Δεν θα τον πλησιάσω. Μη σταμαχωριέσαι. Εδώ, αγάπη μου. Χίλια συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, δεν έκανα τίποτα. Είναι υπέροχο σκυλί. Εγώ δεν τη χαϊδεύω γιατί μου είπατε ότι όταν φοράει το γυλαίκο δεν επιτρέπεται να μπερδεύεται. Δίπλα. Κάτω. Κάτω, Μελίτα. Μείνε. Μείνε. Μπράβο, Μελίτα. Μπράβο. Κύριε Ζώτο, αυτό που βλέπω με εσάς γίνεται και με παιδιά που έχουν τέτοια προβλήματα. Ο στόχος του Κέντρου Σκύλων Οδηγών Ελλάδος είναι και αυτό. Ήδη την περασμένη εβδομάδα εμείς είχαμε πάει με τη Μελίτα σε ένα νηπιαγωγείο να παρουσιάσουμε το έργο των Σκύλων Οδηγών Ελλάδος, να γνωρίσουν τα σκυλιά μας, τα πάντα, το πώς λειτουργούν. Και μάλιστα και την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια επίσκεψη στο ΚΕΑΤ, που είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης Τυφλών, και επισκεφτήκαμε όλα τα νεαρά παιδιά του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, για να μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει σκύλος. Mm-hmm. Διότι ένα παιδί που δεν βλέπει, ακόμη και ένας μεγάλος, υπάρχει μια φοβία στην έννοια του σκύλου. Δεν ξέρει τι σημαίνει σκύλος. Ναι, οπότε εκεί πήγαμε, είχαμε μια καταπληκτική εμπειρία. Τα παιδιά ήταν τόσο φοβισμένα στην αρχή, αλλά μετά εξοικειωθήκανε και όλα θέλανε να αγκαλιάσουν τα σκυλιά μας, να τα χαϊδέψουν. Μάλιστα τους βάλαμε και το χάρνες. Οδηγήσαν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά του δημοτικού. Και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Και αυτός είναι ο στόχος μας του κέντρου, να μπορέσουμε όλα αυτά να περάσουν στο μέλλον, ακόμη στα μικρά μας τα παιδιά. Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη ανάγκη είναι και για τα παιδάκια, όπως πολύ ωραία το περιγράφετε, αλλά και για τους ενήλικες που έχουν ανάγκη από έναν οδηγό. Η ανάγκη είναι τεράστια, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία κρατική επιχορήγηση. Το κράτος είναι ανύπαρκτο και στηριζόμαστε στους φορείς, στους εθελοντές, στηριζόμαστε στους φίλους μας εθελοντές, αναδόχους κουταβιών, που αναλαμβάνουν να μεγαλώσουν τα κουτάβια μας από ηλικία 2 μηνών μέχρι 12 ετών, με 12 μηνών. Για αυτό το σκοπό. Για αυτό το σκοπό να τους δώσουν τη βασική υπακοή, διότι ένα σκυλί πρέπει να έχει τη βασική υπακοή ως σκύλος και μετά όταν θα είναι 12 μηνών, πλέον περνάει στα χέρια των εκπαιδευτών μας εκπαιδευμένων και τους δίνουν την εκπαίδευση ως σκύλος οδηγός. Ξέρετε τι άλλο θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν αισθάνεστε την ανάγκη να το μοιραστείτε μαζί μας. Θεωρούμε δεδομένο αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός και λέγεται όραση, αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός και λέγεται ακοή, όλες αυτές τις αισθήσεις που τις έχουμε ως τις έχουμε από τη γέννησή μας. Τι σημαίνει να το χάνεις αυτό το αγαθό που το θεωρείς τόσο δεδομένο? Κοιτάξτε να δείτε, στη ζωή μας δεν είναι τίποτα δεδομένο. Εγώ παρότι γνώριζα από την παιδική μου ηλικία, διότι το πρόβλημά μου ήταν γεννητής, την ημέρα είχα κανονική όραση, το βράδυ δεν έβλεπα καθόλου μα καθόλου, καθόλου. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχω μια πιο προσαρμογή στο θέμα της τυφλότητας. Αλλά στον οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε κοντά μας σε λίγο, καθίστε όπως είστε εσείς, την κυρία Φωτεινάκη, είναι ψυχολόγος, θα κάτσει δίπλα σας, εγώ θα πάω στη θέση μου. Πολύ ωραία. Ακριβώς για να σταθούμε σε αυτό που περιγράφετε. Την κατάσταση, περάστε κυρία Φωτεινάκη, ναι, περάστε. Γεια σας. Η κυρία Φωτεινάκη, ο κύριος Ζώτος και η Μελίτα. Είναι και η Μελίτας. Φωτεινάκη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για πείτε μας λοιπόν, θεωρείτε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή? Ξέρετε, θέλω να μας το κάνετε σαν μάθημα ζωής όλο αυτό. Κοιτάξτε κάτι, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη και αναπάντεχη. Εγώ περίμενα κάποια στιγμή να χάσω την όρασή μου. Σίγουρα δεν το περίμενα τόσο σύντομα. Γι' αυτό λοιπόν, εκ των πραγμάτων, όταν συμβεί κάτι, υπάρχει μία αντίδραση. Εγώ είχα μία κατάθλιψη 6 μηνών, όπως σας προείπα. Είχα φτάσει 135 κιλά. Είχα να βγω από το σπίτι μου 6 μήνες. Και είχα φτάσει 135 κιλά. Κύριε Φωτεινάκη,
Ο κύριος Ζώτος έχει την υπέροχη Μελίτα δίπλα του. Έτρεξε χθες στο μαραθώνιο της Αθήνας. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μέσα από τα προβλήματα, αυτά τα πολύ δυνατά προβλήματα της ζωής, κάτι τέτοια παραδείγματα είναι φως που πιάνεται κανείς και το ακολουθεί. Πράγματι. Αυτό που θα ήθελα... Ναι, κύριε Ζώτο, κάτι θέλετε να πείτε. Ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει την ανάλογη δύναμη που θα την βγάλει προς τα έξω όταν χρειαστεί. Εγώ σε όλη μου τη ζωή ήμουνα μέσα στους αθλητικούς χώρους, ερασιτεχνικά. Θαύμαζα τους μαραθωνοδρόμους, έτρεχα. Ποτέ μου όμως δεν τόλμησα να πω ότι θα τρέξω ένα μαραθώνιο δρόμο. Και πήρατε την όταν, απόφαση λοιπόν, αυτή. Έχασα την όρασή μου, λέω εδώ είναι η πρόκληση. Γιατί μπορούν οι άλλοι και δεν μπορώ εγώ. Και πραγματικά τα κατάφερα, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει θέληση. Απλά κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποιες βασικές αισθήσεις, την όρασή του, την ακοή του, το χέρι του, κάνει πράγματα που κάνουμε όπως όλοι οι άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο. Κύριε Ζώτο, να ρωτήσω κάτι πριν πάω και στην επιστημονική συμβολή στην κουβέντα μας της κυρίας Φωτεινάκη. Από την τράπεζα, όπως το είπα πριν, εικόνων που έχετε, τι φέρνετε πιο πολύ στο νου σας? Εγώ είχα τη μεγάλη χαρά και την τύχη να βλέπω. Οπότε όλα τα ερεθίσματα της καθημερινότητός μου, οι εικόνες, οι κινήσεις στους δρόμους, τα πάντα είναι μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή, αν θα μου πείτε το κόκκινο χρώμα πώς μπορεί να είναι, εγώ μπορώ να σας το περιγράψω. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος δεν έχει δει καθόλου στη ζωή του, εκεί είναι ένα πρόβλημα. Μπορεί να σας πει ότι είναι ένα σκούρο πράγμα, γιατί έτσι το έχει μάθει, γιατί εκπαιδεύονται όλοι οι άνθρωποι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να το εμπεδώσει με όλη τη σημασία της λέξεως. Να το αποτυπώσει εγκέφαλος, λέτε. Να το αποτυπώσει ακριβώς πιο εύκολα. Αυτή τη στιγμή εγώ, λοιπόν, για να κυκλοφορήσω, έχω μέσα στο μυαλό μου πάντα μία διαδρομή, την σχεδιάζω, την γνωρίζω εκ των προτέρων, όπως το κάνουν και όλοι οι περισσότεροι τυφλοί, για να μπορούν να κυλοφορούν ανεξάρτητα. Έτσι. Εκείνο μήνα που μου είχε λείψει, το μόνο που μου κόστισε πραγματικά όταν έχασα την όρασή μου, ήταν η ανεξαρτησία μου στο να μπορώ να τρέχω ελεύθερα. Ναι. Δηλαδή δεν μου κόστισαν τίποτε άλλο, προσαρμόστηκα στο να μπορώ να τρώω, να ντύνομαι, να κυκλοφορώ έξω μόνος μου, ελεύθερα, ανεξάρτητα. Εκείνο που πάντα με πίκραινε, ότι σήμερα έβρεχε. Εγώ ήθελα να πάω να τρέξω στη βροχή. Δεν μπορούσα να το κάνω μόνος μου. Ελπίζω τώρα με την αγαπημένη μου Μελίτα, που σιγά σιγά θα την εκπαιδεύσουμε ήδη και γι' αυτό, πλέον και αυτό μου το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Μακάρι, κύριε Ζώτο. Κυρία Φωτεινάκη, εντάξει, έχω εγκυστρωθεί πάνω στον κύριο Ζώτο και έχω εγκυστρωθεί για τον απλούστατο λόγο ότι αισθάνομαι ότι η δύναμή μας, κύριε Ζώτο, και το λέω και σε εσάς, είναι μέσα μας. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ, τόση ώρα που μιλάω μαζί του, μπαίνω στον πειρασμό να κλείσω τα μάτια μου και να μπω στη σκέψη ότι δεν βλέπω τίποτα. Νομίζω ότι δεν παλεύεται εύκολα. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να μου πείτε εσείς σε πρώτη φάση είναι, με αφορμή και τη Μελίτα, αυτό το πλάσμα, το όμορφο, το σκυλάκι που έχουμε κοντά μας, πόσο άνθρωποι που έχουν προβλήματα σαν τον κύριο Ζώτο ή παρεμφερεί, πιάνονται και στηρίζονται από ένα ζώο. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που μας δείχνει ο κύριος Ζώτος είναι ότι όλα τα μπορούμε. Πραγματικά ο άνθρωπος τα μπορεί όλα. Αρκεί να έχει τη διάθεση να παλέψει και να προσπαθήσει. Τα ζώα μπορούν να είναι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια. Ο συμβολισμός, τι σημαίνει δηλαδή για έναν άνθρωπο που για κάποιο λόγο έχει πληγεί η λειτουργικότητά του σε κάποιο σημείο, το να έχει ένα ζώο, είναι ο εξής. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά, και ειδικά όταν είναι γενετής το πρόβλημα, έχουν μάθει να λαμβάνουν φροντίδα. Και συχνά μάλιστα καθυλώνονται, επειδή ο περίγυρος θέλει να προσφέρει τα πάντα, σε μια θέση αδύναμου, αρρώστου, ενός ανθρώπου που μόνο λαμβάνει, αλλά δεν έχει ευθύνες, δεν έχει υποχρεώσεις, δεν μπορεί να δώσει, παρότι το θέλει πολύ. Όταν λοιπόν δίνουμε ένα ζώο σε ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες ή σε έναν ενήλικα ακόμα, αυτόματα τι του λέμε? Ότι μπορείς να έχεις υπό την προστασία σου, υπό την ευθύνη σου, υπό τη φροντίδα σου και ένα έμψυχον. Άρα ο συμβολισμός είναι σπουδαίος. Αυτός ο άνθρωπος αμέσως παίρνει δύναμη. Νιώθει το εγώ του να ενδυναμώνει, νιώθει πως μπορεί να καταφέρει και εκείνος να φροντίσει ένα άλλο έμψυχον. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει ανθρώπους να μας παρομοιάζουν τη σχέση που χτίζουν με ένα σκύλο με τη γονεϊκή σχέση. Και όσο και να μας φαίνεται παράξενο, πραγματικά
Το να έχεις υπό τη φροντίδα σου και υπό την ευθύνη σου, γιατί αυτό είναι και η γονεϊκή σχέση, μια σχέση ανιδιωτελούς αγάπης χωρίς προϋποθέσεις, που εμπεριέχει και την ευθύνη και την προστασία. Μπορεί λοιπόν να υποκαταστήσει για τους ανθρώπους που δεν καταφέρουν να κάνουν οικογένεια, ακόμα και αυτή τη σχέση. Τόσο δυνατό. Ακριβώς. Και αυτή είναι η σπουδαιότητα τελικά, η ανιδιωτελής αγάπη. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Ακριβώς. Όπως τα είπατε. Άρα αυτό που αισθάνομαι είναι ότι, κύριε Ζώτο, αυτό που η πολιτεία δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα θα πρέπει να φροντιστεί άμεσα, διότι είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Και βλέποντας το δικό σας παράδειγμα, αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη βοήθεια και μια μεγάλη προσφορά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, αν μη τι άλλο, μια τέτοια μελίτα. Φυσικά. Θέλω μόνο να πω κάτι. Πολλές φορές βλέπω, και ειδικά γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, και θέλω να το θίξουμε αυτό, να διστάζουν να πάρουν ένα κατοικίδιο. Από φόβο πως κάποια στιγμή μπορεί να φύγει από τη ζωή το κατοικίδιο, και πολλές φορές ρωτούν εμάς τους ειδικούς ότι μήπως τελικά βλάψω το παιδί μου. Αλίμονο αν θυσιάσουμε σχέσεις στη ζωή μας από φόβο πως κάποια στιγμή μπορεί να τις χάσουμε. Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να ερωτευτούμε, δεν πρέπει να κάνουμε οικογένεια, δεν πρέπει να αποκτήσουμε ένα κατοικίδιο που θα αγαπήσουμε. Ακριβώς. Μην βάζουμε τους ανθρώπους αυτούς σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον και μην τους καθυλώνουμε σε μια θέση αδύναμων ανθρώπων. Δεν είναι αδύναμοι, έχουν περίσσια δύναμη, έχουν θάρρος και μπορούν να ζουν όπως όλοι μας, με σχέσεις ζωής. Χαίρομαι που το λέτε και με ανατριχιάζετε έτσι όπως το λέτε. Πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Ζώτη, τελευταία κουβέντα σε εσάς. Εγώ θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω το Κέντρο Σπηλών Οδηγών Ελλάδος για την τεράστια προσπάθεια αυτή την οποία έχει κάνει μέσα στη σημερινή κοινωνία, μέσα στην κρίση που υπάρχει. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2008, όπως σας προείπα, με την συνεργασία όλων των φορέων της τυφλότητος και με μεγάλες δυσκολίες. Εκείνο που είναι το ιδιαίτερο της όλης προσπάθειας είναι έναν Ολλανδό εκπαιδευτή, τον κύριο Πίτερ Λάζαρομς, από την Ολλανδία, και εκπαιδεύουμε τα σκυλιά μας στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι μια ιδιόρυθμη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη, και αν τα σκυλιά μας τα εκπαιδεύαμε στο εξωτερικό, φαίνοντας τα εδώ, δεν θα μπορούσαν να εργαστούν. Θα ήταν ξένος χώρος, λέτε. Ακριβώς. Οπότε η επιλογή ήταν τα σκυλιά μας να εκπαιδευτούν εδώ. Έχουμε εκπαιδευτές εκπαιδευόμενους, οι οποίοι είναι εκπαιδευτές σκύλων και ταυτόχρονα εκπαιδεύονται και σαν οδηγοί τυφλών. Μάλιστα. Και σε λίγα χρόνια θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε πραγματικά Έλληνες εκπαιδευτές και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο. Πραγματικά είναι ένα θεάριστο έργο. Χαίρομαι έτσι όπως το λέτε και μαζί με εσάς και πολλοί άλλοι να βρουν τη μελίτα τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε την εμπειρία σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά είναι κάτι που θα πρέπει αυτό να βγει προς το έξω και στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Γιατί δυστυχώς ο Έλληνας δεν γνωρίζει τι σημαίνει σκύλος οδηγός. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στους δρόμους, αλλά από το λίγο που έχω το χρονικό διάστημα βλέπω τον κόσμο πιο χαμογελαστό. Βλέπετε όλη αυτή την προσπάθεια με τεράστια χαμόγελα και πραγματικά η μερίδα μας και εμείς παίρνουμε εύσημα για αυτό που γίνεται. Χαίρομαι θα πολύ. Θα δοκιμαστεί λοιπόν αυτό πολύ. Η κοινωνία σιγά σιγά και εκείνο που θα πρέπει να πούμε και στον κόσμο να το γνωρίζει ότι πλέον βάσει νόμου από το 2010 που έχει περαστεί οι σκύλοι οδηγοί Ελλάδος επιτρέπονται σε όλους τους χώρους. Παντού. Σημαντικό και αυτό που σε λέτε. Όλες στα μέσα μεταγής μεταφοράς, στα εστιατόρια, στους χώρους συνάθλησης. Πολύ σημαντικό που το λέτε. Παντού. Να πω, κύριε Ζώτο, ότι όποιος ενδιαφέρεται από τους τηλεθεατές μας μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Σκύλων Οδηγών Ελλάδας στην οδό Βερανζέρου 31, στον 5ο όροφο, και το τηλέφωνο είναι 210-52-00-140. Πολύ ωραία. Κέντρο Σκύλων Οδηγών Ελλάδας. Όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να επικοινωνήσετε, το ξαναλέω το τηλέφωνο 210-52-00-140. Και στο ίντερνετ μπορεί να γράψουν σκύλοι οδηγοί Ελλάδος και θα βγάλουν το site και το Facebook που έχουμε και εκεί μπορούν να δουν πάρα πολλές πληροφορίες, να δουν τα δρόμενα τα δικά μας εδώ όλα αυτά. Και εκείνο που πραγματικά θέλω μια παράκληση προς τον κόσμο, έχουμε ανάγκη από εθελοντές. Όπως σας προείπα, αυτή η προσφορά στηρίζεται πάνω στον εθελοντισμό. Βασικό από το και να αυτό. Μεγαλώσει ένα κουταβάκι μέχρι να μας το κρατήσουν ένα Σαββατοκύριακο. Για μας, ο κάθε συνάνθρωπός μας και την απειροελάχιστη προσφορά που θα μας προσφέρει βάζει ένα πετραδάκι στο να έχει ένας τυφλός την όρασή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, κύριε Ζώτο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωτεινάκη. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, όσοι έχετε περίσσευμα χρόνου και πάνω απ' όλα αγάπης, ακούσατε τον κύριο Ζώτο, μπορείτε να προσφέρετε θελοντικά στο κέντρο, στο κέντρο οδηγών, σκύλων οδηγών. Σας έδωσα τα στοιχεία, όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε πολύ λίγο εδώ κοντά σας.